Θέλω να απευθυνθώ σε όλους και όλες τους ευρύτες, τις ευρύτησες που είσαστε σήμερα εδώ σε μια μεγάλη μέρα. Μια μεγάλη γιορτή για την Ορθοδοξία και μια μεγάλη μέρα για την Ελλάδα και τον Ελληνισμό. Και δεν είναι τυχαίο ότι βρισκόμαστε σήμερα εδώ, στο ανατολικότερο μεγάλο λιμάνι της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στην Αλεξανδρούπολη. Μια πόλη με μεγάλη ιστορία, αλλά και με μέλλον. Με μέλλον που μπορούμε να χτίσουμε όλοι μαζί, με ενότητα, ομοψυχία και όραμα. Ώστε η Αλεξανδρούπολη να γίνει κόμβος, διαμετακομιστικός, ενεργειακός, εμπορικός, αλλά και να αποδείξουμε ότι κάνουμε πράξη αυτό που πιστεύουμε βαθιά. Ότι στα ανατολικά σύνορα της Ευρώπης, από τον Εύρο ως το Καστελόριζο, χτυπάει η καρδιά της Ελλάδας. Και θέλω σήμερα με αυτή την ευκαιρία, με την παρουσία τη δική μου, του αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Άμυνας και του Αρχηγού Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας, που είμαστε σήμερα εδώ μαζί, πέρα από τα χρόνια πολλά, να στείλω και ένα μήνυμα φιλίας, συνεργασίας, αλλά και αποφασιστικότητας να υπερασπιστούμε τα δίκαια μας. Φιλίας και συνεργασίας προς όλους τους λαούς, διότι η Ελλάδα είναι φάρος μεγάλων αξιών και εκπέμπει αυτές τις αξίες της ειρήνης, της συνεργασίας, της αλληλεγγύης, της αγάπης προς τον συνάνθρωπο, και αυτό είναι που έχει καταστήσει τη χώρα μας σε ένα διεθνώς αποσταθεροποιημένο περιβάλλον ως πυλώνα ασφάλειας και σταθερότητας. Τίνουμε λοιπόν το χέρι της συνεργασίας. Ταυτόχρονα όμως δηλώνουμε και την αποφασιστικότητά μας. Την αποφασιστικότητά μας να υπερασπιστούμε τα κυριαρχικά μας δικαιώματα έτσι όπως απορρέουν από τις διεθνείς συμβάσεις και το διεθνές δίκαιο. Θέλω λοιπόν να ευχηθώ σε όλους χρόνια πολλά, καλή χρονιά, αισιοδοξία και ανάταση για ένα δύσκολο έτος το οποίο όμως θα φέρει τη χώρα μας πιο ψηλά. Θα την καταστήσει μια δύναμη αναντικατάστατη στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και στο διεθνές στερέωμα. Χρόνια πολλά.